Κυρία Υπουργέ, η κατάσταση του αναισθησιολογικού και του χειρουργείου που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι δραματική. Και αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του λαού και όλα αυτά εξαιτίας της εμπορευματοποίησης και της υποχρηματοδότησης της υγείας. Η πολυλειτουργία των χειρουργείων και οι λίστες αναμονής δεν προέκυψαν βέβαια τώρα. Υπήρχαν και πριν την πανδημία λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Τα χειρουργικά τραπέζια έχουν περιοριστεί και η λειτουργία τους είναι επισφαλής. Λειτουργούν τα 5 από τα 7 για να εξασφαλιστεί προσωπικό και υποδομές για την περίθαλψη των περιστατικών COVID, με αποτέλεσμα η λίστα αναμονής να έχει φτάσει τους 5.500 ασθενείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και τη ζωή τους. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, πολλοί αναγκάζονται να απευθυνθούν στην ιδιωτική υγεία. Η αίθουσα ανάνυψης έχει μετατραπεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Νοσηλευτικό προσωπικό από το αναισθησιολογικό και το χειρουργείο είχε μεταφερθεί για την κάλυψη της μονάδας COVID και άλλων κλινικών. Αναισθησιολόγοι υποχρεώθηκαν να κάνουν εφημερίες και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας δεσμεύτηκαν για τα COVID περιστατικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου διεκδικεί εδώ και καιρό την επαναφορά της πλήρους λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων, χωρίς την υποβάθμιση άλλων λειτουργιών του νοσοκομείου. Διεκδικεί επίσης την αύξηση των χειρουργικών κρεβατιών με την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού ώστε να αποσυμφορηθούν οι λίστες. Όμως, τόσο η διοίκηση όσο και η κυβέρνηση δεν ικανοποιούν αυτά τα αιτήματα και αρκούνται σε μπαλώματα επικίνδυνα για ασθενείς και υγειονομικούς. Μοναδική επιδίωξη δική σας, της κυβέρνησης δηλαδή, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι δημόσιες δαπάνες για τα νοσοκομεία, ενισχύοντας την ιδιωτικονομική λειτουργία τους και τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Δεν έχει καμία νομική, αλλά κυρίως δεν έχει επιστημονική βάση η απόφαση της διοίκησης με τόσες ελλείψεις προσωπικού, με τους αναισθησιολόγους να μην επαρκούν για να καλύψουν 9 χειρουργικά κρεβάτια και ταυτόχρονα την αίθουσα ανάνυψης και τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως είναι το ιατρείο πόνου, ενδοσκοπικές επεμβάσεις και ούτω καθεξής. Ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό του αναισθησιολογικού επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, αφού συνολικά είναι λιγότερο σε σχέση με αυτό που ήταν πριν την πανδημία. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με το υπόλοιπο προσωπικό του χειρουργείου. Μιλάμε για καθαριότητα, βοηθούς θαλάμου, τραυματιοφορείς που καλούνται να καλύψουν ταυτόχρονα αρκετές χειρουργικές αίθουσες. Και ενδεικτικό των ελλείψεων είναι το γεγονός ότι σε καθένα από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις καθαρίστριες, οφείλονται δεκάδες μέρες αδειών και ρεπό, με συνέπεια την συσσωρευμένη κόπωσή τους. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν άμεσα να ανοίξουν όλα τα χειρουργεία με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, προκειμένου να λειτουργήσουν όλα τα χειρουργικά τραπέζια με ασφάλεια. Καταθέτω βέβαια στα πρακτικά και την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Προσωπικού Αναισθησιολογικού και Χειρουργείου με ημερομηνία 25 Μάη 2022. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, για όλα τα παραπάνω πώς τοποθετήστε εσείς, κυβέρνηση δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ. Είπατε στην αρχή ότι λειτουργούν 5 από τα 7. Μετά είπατε το σωστό νούμερο που είναι 9 χειρουργικά κρεβάτια, τα οποία λειτουργούν και τα 9. Να σας πω που είμαστε από αναισθησιολόγους στο Παγνί. Έχουμε 2 πανεπιστημιακούς αναισθησιολόγους και μέχρι την Πέμπτη είχαμε και 15 δηλαδή. Από την Πέμπτη έχουμε 14 εσύ, 16 δηλαδή. Αν υπολογίσουμε ότι κατά μέσο όρο λείπουν 2 γιατί έχουν ρεπό, και να πω και ένας ότι έχει άδεια, σίγουρα είναι 12 άτομα καθημερινά. Άρα μπορούν να λειτουργήσουν και οι 9 αίθουσες και λειτουργούν και μπορούν να λειτουργήσουν και τα εξωτερικά ιατρία πόνου και η οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα απολύτως πρόβλημα. Από όψη δε χειρουργικών διαφόρων ειδικοτήτων, ουρολόγων όλων των ειδικοτήτων, υπάρχουν αρκετοί γιατροί και το Παγνί φέτος έχει κάνει ήδη 100 χειρουργία περισσότερα από όσο έκανε πέρυσι και με διαβεβαιώνουν ότι και μεσούσεις της πανδημίας τα χειρουργία τους δεν μειώθηκαν. Το προσωπικό είναι εκεί, οι αναισθησιολόγοι είναι αρκετοί, αναισθησιολόγοι, πρόβλημα αναισθησιολόγους γενικά ένδια υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε αρκετούς αναισθησιολόγους, κάνουμε τώρα, αλλά θέλει καιρό. Αλλά σίγουρα πρόβλημα αναισθησιολογικό το Παγνί δεν έχει. Έχει αρκετό προσωπικό και μπορεί και λειτουργεί. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πιέζει για να λειτουργήσουν άμεσα και τα 9 χειρουργικά κρεβάτια. Αυτό είναι όμως μια κουβέντα.
Εσείς υποθέτω το γνωρίζετε, είστε στα νοσοκομεία. Ήσασταν. Ποιος όμως δεν το θέλει αυτό? Νομίζω ότι το θέλουν πριν από όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το ζήτημα είναι πώς θα λειτουργήσουν χωρίς ενίσχυση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό. Διότι με βάση το σκεπτικό της διοίκησης, αυτό συνεπάγεται νέα περικοπή αδειών και ρεπό του εξαντλημένου ανεπαρκούς αριθμητικά προσωπικού και περιορισμό βασικών δραστηριοτήτων του ανεσολογικού τμήματος. Είναι έτσι ή δεν είναι? Εδώ πρέπει να υπάρξει απάντηση. Το νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύψει αυτές τις ανάγκες δεν πρέπει να πάρει άδεια. 6 νοσηλευτές αποχώρησαν για διάφορους λόγους. Επίκειται άλλη μία παρέτηση λόγω συνταξιοδότησης. 2 ειδικευόμενες νοσηλεύτριες που ήρθαν το Γενάρη φεύγουν τέλος Ιουνίου. Κάποιες συμβάσεις νοσηλευτών του χειρουργείου λήγουν στα τέλη του έτους και επιπλέον κατά διαστήματα προκύπτουν και αναρωτικές. Μόλις σήμερα έμαθα, για να δείτε πόσο εμβαλωματικές είναι οι λύσεις που δίνεται, μόλις σήμερα έμαθα ότι μία και μοναδική αναισθησιολόγος, εντατικολόγος για τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά, μετακινήθηκε σε άλλη μονάδα και δεν υπάρχει άλλος αναισθησιολόγος για να μπορεί να ξυπνά τον ασθενή. Βέβαια το είχε ζητήσει η ίδια, για να είμαι ακριβής, αλλά δείχνει όμως τη λογική των παλωμάτων που εσείς κάνετε. Συνολικά το νοσηλευτικό προσωπικό είναι λιγότερο από ό,τι πριν την πανδημία. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με το υπόλοιπο προσωπικό του χειρουργείου. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι το γεγονός ότι σε κάθε ένα από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις καθαρίστριες, οφείλονται δεκάδες μέρες αδειών και ρεπό. Οι περισσότερες δεν έχουν πάρει την άδεια του 21. Σε κάποιους οφείλουν ημέρες άδειας του 20, ενώ σχεδόν κανείς δεν έχει πάρει την άδεια του 2022. Στις καθαρίστριες οφείλονται περίπου 150 μέρες άδεια και 40 ρεπό. Στους νοσηλευτές αναισθησιολογικού 300 μέρες άδεια, 144 ρεπό για το 21, μόνο για το 21, χωρίς να υπολογίζονται για το τρέχον έτος. Στους αναισθησιολόγους οι ημέρες κανονικής άδειας για το 21 και το 22 που πρέπει να χορηγηθούν είναι συνολικά 517 ημέρες. Πώς λοιπόν, με ποια λογική η διοίκηση του νοσοκομείου ισχυρίζεται και εσείς το ίδιο ότι το προσωπικό του χειρουργείου όλων των ειδικοτήτων είναι υπεραρκετό? Και μάλιστα η διοίκηση έφτασε στο σημείο να πει σε καθαρίστρια που είχε πει ότι έχει εξαντληθεί σωματικά ότι εάν δεν αντέχετε να παραιτηθείτε. Μάλιστα σε μια προσπάθεια εκφοβισμού η διοίκηση είχε δώσει εντολή πριν λίγους μήνες για να διενεργηθεί ΕΔΕ, εγκαλώντας τους αναισθησιολόγους για μη τήρηση του ωραρίου. Επίσης, ένας ειδικευμένος αναισθησιολόγος που οφείλει να είναι σε ετοιμότητα καθημερινά για να υποστηρίξει τη μηχανική θρομβεκτομή σε ασθενείς που έχουν υποστεί οξύ ισχεμικό εγκεφαλικό, οι οποίοι σημειωτέων παραπέμπονται όλοι στην Κρήτη, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, και μπορεί ταυτόχρονα να είναι δεσμευμένο σε τακτικό χειρουργείο. Επίσης, για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, ο νόμος ορίζει ότι η ημερήσια παρουσία μέσα στο χειρουργείο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 ώρες και τις 16 ώρες για την εφημερία. Εδώ μπαίνει το πρωί και μπορεί να βγει την άλλη μέρα το μεσημέρι, την άλλη μέρα το απόγευμα. Τουλάχιστον 3 θέσεις αναισθησιολόγων είναι κενές, ενώ οι ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι είναι λιγότεροι κατά 4 σε σχέση με την περίοδο που λειτουργούσαν οι 9 αίθουσες λόγω 2 συνταξιοδοτήσεων και 2 πολύμηνων αναρωτικών αδειών. Αυτά είναι όμως σοβαρά ζητήματα. Και δεν συνιστούν οι επιλογές, οι δικές σας ουσιαστικές λύσεις. Είναι αποσπασματικές, θα προκαλέσουν και προκαλούν προβλήματα σε κρίσιμες μονάδες του νοσοκομείου. Αυτές βέβαια οι αποφάσεις της διοίκησης είναι ενδεικτικές στις προσπάθειες της κυβέρνησης και φαίνεται και από την πρωτολογία σας να περιορίσει στο ελάχιστο τις δημόσιες δαπάνες για τα νοσοκομεία, ενισχύοντας παράλληλα την ιδιωτικονομική λειτουργία τους για ολοένα και περισσότερα έσοδα από τις άμεσες ή έμεσες πληρωμές των ασθενών. Προφανώς χαμένοι είναι οι ασθενείς πριν απ' όλα, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, έτσι, που υποχρεώνονται σε εξαντλητικά ωράρια χωρίς τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, και με βάση την απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, διεκδικούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και σε αυτά θα πρέπει να δώσετε απάντηση. Όχι απλά απάντηση, να δώσετε λύσεις.
Το πρώτο είναι η προσλήψη του απαραίτητου αριθμού μόνιμων αναισθησιολόγων, η ενίσθηση του αναισθησιολογικού και του χειρουργείου με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό, πλήρη στελέχωση του χειρουργείου με μόνιμες καθαρίστρες και μεταφορείς, να δοθεί στο προσωπικό το σύνολο των χρωστούμενων αδειών και ρεπό και να υπάρξουν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Συντυχάκη, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος είστε κοινωνιολόγος. Και αν δεν κάνω λάθος είμαι γιατρός. Δεν είμαι απλά γιατρός στο σύστημα υγείας της χώρας μας 30 χρόνια. Είμαι γιατρός που ήμουν πρόεδρος και γενική γραμματέα στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία επί μία δεκαετία και έχω δει τα συστήματα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το τι αποφασίζει ο κάθε εργαζόμενος στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι πολιτική υγείας, είναι προσωπική άποψη του καθενός. Μπορεί να είναι. Οι νόρμες για τη στελέχωση των νοσοκομείων είναι διεθνείς και αυτές θα πρέπει να τις ακολουθήσουμε και στη χώρα μας. Σας ξαναείπα ήδη ότι οι αναισθησιολόγοι είναι 14 στο ΕΣΥ αυτή τη στιγμή και 2 πανεπιστημιακοί, 16 για 9 αίθουσες χειρουργείου. Και ναι, βεβαίως παίρνουν ρεπό πριν και μετά την εφημερία. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα υπερβολικής δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο για τον αισιολόγο. Τώρα, να σας πω και για το υπόλοιπο προσωπικό. Είπατε ότι φύγανε 6 νομίζω νοσηλευτές. Έχουν αναλάβει υπηρεσία 19 μόνιμοι νοσηλευτές, 169 επικουρικά στελέχη και 95 νοσηλευτές είναι σε νοσηλευτικές ειδικότητες. Δεν υπήρχε ποτέ περίοδος που το Παγνί είχε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα για το νοσηλευτικό προσωπικό ή το ιατρικό προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης. Δεν μπορώ να σας πω τι θέλει ο κάθε σύλλογος. Εγώ μπορώ να σας πω ποια είναι η στελέχωση με τα στοιχεία που έχω από την υγειονομική περιφέρεια, από το νοσοκομείο και από το Υπουργείο. Και από εκεί και πέρα, το αν κάνουμε μόνιμες θέσεις ή δεν κάνουμε μόνιμες θέσεις, αυτό είναι ένα θέμα του τι χρειάζεται ή του τι δεν χρειάζεται, που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε ή να θέλετε ένα θέμα θεώρησης του κόσμου. Μπορεί να έχετε μια κοσμοθεωρία, μπορεί να έχω μια άλλη, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι το νοσοκομείο στελεχωμένο και να έχει προσωπικό. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχουμε, δηλαδή, Αγγλία παραδείγματος χάρη, μόνιμο προσωπικό, δεν ξέρω να υπάρχουν θέσεις. Έχει θέσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, γίνεται αξιολόγηση, μένουν, δεν μένουν. Στην Ελλάδα έχουμε ιδιαφθορετική νοοτροπία, δεκτό, με αυτό πάμε. Πάντως αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν είναι. Δεν έχει πρόβλημα με το προσωπικό. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά, κανονικότατα. Όλες οι άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου γίνονται κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι απλά γίνεται κανονικά, γίνεται εξαιρετικά καλά. Τα 10 κρεβάτια της μονάδας που βοηθούν στο να γίνονται περισσότερες εξετάσεις από 13 που ήταν το Δεκέμβριο του 19 είναι 27. Και αυτό βοηθάει στο να γίνονται περισσότερα χειρουργεία. Άρα να καταλήξω και πάλι ότι το Παγνί είναι άριστα στελεχωμένο. Έχω πάει στο Παγνί, έχω μιλήσει με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είναι μια χαρά και θα συνεχίσουμε να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι το έργο, το πολύ καλό έργο που κάνουν. Και τις άριστες υπηρεσίες που τις θέλει όλος ο κρητικός λαός, που πολλές φορές μετακινείται και από αλλού για να πάει στο Παγνί. Ευχαριστώ πολύ.